Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, η Γερμανία τρίβει τα χέρια της. Αυτό κατάλαβα εγώ. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε η υπόθεση περί διερευνητικών, σας είπα ότι θα λειτουργήσουν ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ για την έκνομη λίπρα της Τουρκίας, η οποία θα εμβαπτιστεί σε αυτήν για να αποφύγει τις κυρώσεις της 25 Μαρτίου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Γερμανία το προώθησε όλο αυτό το σχέδιο, διότι είναι η γερμανική, είναι ξεκάθαρο πλέον. Όλες οι ενδείξεις εκεί καταλήγουν. Ακριβώς για να καθάρει, να αποκαθάρει την Τουρκία από την έκνομη συμπεριφορά της και από τα ελπιζόμενα τετελεσμένα από αυτήν, τα οποία προσπάθησε και συνεχίζει να επιμένει σε αυτά, να επιβάλλει στην Ανατολική Μεσόγειο με το μνημόνιο Αγκύρας Τριπολίτιδος, όπως επίσης και συνέβαλε στην κατάσταση αυτή και η δική μας αυτοαρτησία με την υπογραφή του συμφώνου Ελλάδος-Ιταλίας και Ελλάδος-Αιγύπτου, τη μερική οριοθέτηση, η οποία ουσιαστικά τι έκανε, καθαγίασε τις περιορισμένες επίρειες νήσων, διαποντίων, στροφάδων από την μία μεριά και από την άλλη μεριά Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου, Κο και Ρόδου. Το τελικό όριο της μερικής οριοθετήσεως με την Αίγυπτο στον 28ο μεσημβρινό δηλώνει και του λόγου το αληθές. Συνεπώς όλα αυτά με τις διερευνητικές, ναι, ουσιαστικά παραμένουν στο τραπέζι. Και παραμένουν στο τραπέζι με έναν εξαιρετικά επίμονο τρόπο. Τώρα, άκουσα σήμερα την άποψη της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είναι μια έμπειρη πολιτικός, γνωρίζει από τις καταστάσεις αυτές, αρκετές από τις οποίες έζησε και διαχειρίστηκε και η ίδια. Έθεσε ένα θέμα. Είπε ότι ακούγεται ότι στην Χάγη, εάν θα φτάσουμε, μπορεί να μην ακολουθηθεί το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης. Αυτό είναι, λέει, αδύνατο. Αν το θυμάμαι καλά. Καλά το θυμάστε. Καλά το θυμάστε. Ναι, μπράβο. Έχω τις αντιρρήσεις μου από αυτού και θα τις καταθέσω. Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα σημείο. Η Ελλάς εδώ και δύο μέρες διεκπροσώπων, όχι διαχειλαίων πρωθυπουργού, βλέποντας την πίεση η οποία ασκήθηκε και την επιμονή διαφόρων όπως ομιλών να ξεκαθαρίζουν ότι οι θαλάσσιες ζώνες περιλαμβάνουν και την Αιγαία Λίτιδα, άρα την εθνική κυριαρχία, έχει οχυρωθεί πίσω από δηλώσεις τελεχών της που λένε ότι εμείς δεν συζητάμε τίποτε άλλο παρά η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με συγχωρείτε, ο Πρωθυπουργός χθες ξαναεπανέλαβε σε συνέντευξη του το περί θαλασσίων ζώνων. Αν μπράβο. Και δεν του κοστίζει τίποτα του Πρωθυπουργού, όπως έκανε και με την περίπτωση των Πρεσπών, όπως έκανε και με την περίπτωση των 12 ναυτικών μιλίων, όταν τα σχεδίαζε ο κύριος Κοντζιάς, να αδειάσει τα στελέχη του και να πει ότι εγώ δεν είπα τίποτα. Τα λέγαν τα στελέχη. Εγώ δεν είπα, από μένα δεν ακούσατε τίποτα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να μιλάει για θαλάσσιες ζώνες. Τα στελέχη μιλούν για υφαλοκρηπίδα ως. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι ισχύει σε όλα αυτά. Πρώτον, το οψέποτε συνταχθισόμενο συνυποσχετικό μπορεί να περιλαμβάνει μία αυστηρή αναλυτική μορφή που θα λέει
Πρώτον, επιμένουμε στην δήλωση Βενιζέλου του Γενάρη του 2015, 10 μέρες πριν παραδώσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή στη νέα κυβέρνηση Τσίπρα ή στον κύριο Κοτζιά, που λέει ότι, εκείνος ο αστερίσκος που λέει ότι δεν συζητούνται θέματα, αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, αλλά δεν συζητούμε εκεί ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Ο Βενιζέλος το έγραψε αυτό για να προστατεύσει ακριβώς την περίπτωση των αιγυαλίτιδων ζωνών. Ελάτε όμως που, εάν στο νέο συνυποσχετικό καταθέσουμε ένα φραστικό το οποίο να λέει δεχόμεθα την ισχύ των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, του εθιμικού δικαίου, των διεθνών πρακτικών και συμφωνούμε να συζητηθούν τα θέματα, λέω τώρα, υφαλοκρηπίδος και ΑΟΣ. Θα μου πείτε, δεν είναι ένα καλό συνυποσχετικό αυτό εφόσον παραπέμπουμε μόνο τα θέματα υφαλοκρηπίδος και ΑΟΣ? Όχι. Γιατί? Γιατί με αυτό το γενικό σκεπτικό των γενικών αρχών, του εθιμικού δικαίου, των διεθνών πρακτικών κτλ, το δικαστήριο υποχρεωτικά θα λάβει υπόψη του ό,τι θέλει κατά την κρίση του. Δεν το δεσμεύεις με την ρητή αναφορά ότι θα πας να δικάσεις με την Άγκλος 3 του 1982 του Μοντεγκομπέι. Αυτό βεβαίως τι κάνει, ακυρώνει τον αστερίσκο Βενιζέλου, γιατί είναι ένα μεταγενέστερο έγγραφο. Βεβαίως. Το οποίο ορίζει γενικότερες αρχές δικαίου, διεθνείς πρακτικές, εθιμικό δίκαιο και δεν ορίζει σαφώς ότι θα πάμε εκεί με την Άγκλος 3. Κύριε Μαζί, το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει, δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, δεν αναγνωρίζει καθόλου τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, δεν προοικονομεί ότι αν συνενέσει σε ένα συνυποσχετικό, σε αυτό δεν θα υπάρχει ούτε αναφορά για το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, ούτε άλλη αναφορά ή μη μόνο αυτά που θέλει διαφορετικά, αφού στο λέει από εξ αρχής. Εγώ δεν δέχομαι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ένα το κρατούμε. Πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος, αλλά εγώ ως καλόπιστος. Για να άρα λέτε ότι το συνυποσχετικό θα καθορίσει το πλαίσιο, για να τα λέμε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, στο μπράβο, οποίο θα πάρει την απόφαση το δικαστήριο. Δεν την πάρει το δικαστήριο από μόνο του. Αν το πλαίσιο είναι γενικόλογο, του δίνει τη δυνατότητα να μπει ακόμη και σε θέματα ιδιοκτησίας νησιών, αιγυαλιτίδας ζώνης. Σωστά το καταλαβαίνω? Απολύτως. Και αυτό μπορεί να το κάνει και βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 6 του καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Χάγη συζητά κυριαρχία. Μοιραία θα συζητήσει κυριαρχία, άμα δεν της το ορίσεις σαφώς το συνυποσχετικό που θα πας. Και ξέρετε γιατί θα συζητήσει κυριαρχία? Θα σου πει πολύ απλά. Κοιτάξτε, θέλετε να σας ορίσω υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Να μην ξέρω από πού θα τη μετρήσω. Α, με προλάβατε τώρα, γιατί υπάρχει ένα λογικοφανές ερώτημα εδώ όσων υποστηρίζουν ότι να κάτσουμε κάτω με την Τουρκία να τελειώνουμε. Είναι το εξής. Δεν μπορεί να λέει η Ελλάδα, ακούστε το για να το απαντήσετε, ότι εγώ συζητάω μόνο οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Γιατί για να οριοθετήσεις υφαλοκρηπίδα, που θα την οριοθετήσεις πέραν των χωρικών υδάτων, πρέπει να καθορίσεις ποιος είναι ο υπολογισμός σου. 6 ή έως 12 ναυτικά μίλια χωρικά. Μπράβο, αυτό είπα μόλις. Μάλιστα. Χαίρομαι που το επαναλάβατε με απλές λέξεις για να γίνει πλήρως κατανοητό. Αυτό όμως θα το κάνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εάν δεν του ορίσει σαφώς το νομικό πλαίσιο. Οπότε, στον ελληνικό λαό θα παρουσιαστεί πολιτικά το ζήτημα ως εξής. Βρε παιδιά, ορίστε, βάλαμε τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, βάλαμε το εθιμικό δίκαιο, βάλαμε τις πρακτικές της διεθνής,
Θυμηθείτε τη λέξη διεθνείς πρακτικές, τη λέει πολύ συχνά ο καθηγητής Ροζάκης. Τονίζω. Οπότε, βεβαίως, έχει κανείς αντίρρηση. Θα είχε αντίρρηση κάποιος μόνο αν είχε μάστερ τουλάχιστον στο διεθνές δίκαιο και θα σου έλεγε και στη λειτουργία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και θα σου έλεγε όχι κύριε, δεν το διασφαλίζεις, διότι εδώ τι κάνεις, πετάς μια λευκή επιταγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να δικάσει κατά την κρίση του και στην κρίση του μέσα δεν το δεσμεύεις με την Άγκλος 3 υποχρεωτικά, το αφήνεις να επιλέξει βάσει αυτών που του λες. Θα διαβάσει ο Κοσμάκης κάτω οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, διεθνείς πρακτικές, γιατί μας λένε συνέχεια μα δεν πρέπει να ξεχνάμε τις διεθνείς πρακτικές. Όχι κύριε, ότι εσύ θα ορίσεις με την άλλη πλευρά στο συνυποσχετικό, αυτό είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιήσει το Διεθνές Δικαστήριο. Εάν εσύ δεν ορίσεις σαφώς ότι πας να δικάσεις με την Άγκλος 3, τότε το δικαστήριο θα δικάσει κυριαρχία υποχρεωτικά. Δεν μου λέτε όμως. Σαφέστατο. Δεν μου λέτε όμως. Εσείς πώς απαντάτε σε ένα ερώτημα που έχει μια λογική βάση. Μα κύριε Μάζη μου, είναι δυνατόν να συζητήσουμε λοιπόν, όπως το λέτε, με ένα συνυποσχετικό, με ένα πλαίσιο που θα καθορίσουμε εμείς, αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το εύρος της αιγυαλίτιδας ζώνης εμείς? Το απάντηση. Το εύρος της αιγυαλίτιδας ζώνης μας το επιβεβαιώνει και μας το κατοχυρώνει η Άγκλος 3 του Μοντέγκο Μπέι του 1982 που ορίζει σαφώς ότι τα νησιά έχουν τις ίδιες δυνατές επίρειες και δικαιώματα με την υπηρετική γη σε θέματα θαλασσίων ζωνών. Δεν σας αρέσει αυτό κύριοι? Αυτή είναι η απάντηση. Οι μοιραία θα σου πούν ναι, αλλά η Τουρκία δεν το δέχεται. Να μην σας απαντήσω πεζοδρομιακός για το κατά πόσον με ενδιαφέρει τι δέχεται και τι δεν δέχεται η Τουρκία. Θα σας πω πολύ απλά ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει εμένα ως Έλληνα και την ελληνική κυβέρνηση, την οποιαδήποτε, η οποία έδωσε όρκο στο Σύνταγμα να υπερασπίζει την εθνική κυριαρχία της χώρας, είναι τι ενδιαφέρει την Ελλάδα. Διότι εάν βγάλουμε το κριτήριο τι ενδιαφέρει την Ελλάδα, τότε ας πάμε να τα δώσουμε από την αρχή και το μόνο πράγμα που θα μας κάνει το δικαστήριο της Χάγης θα είναι ο Φερετζές. Πώς θα σερβίρουμε πολιτικά στον ελληνικό λαό δηλαδή, μα μία μειοδοσία ουσιαστικά. Άρα τι θα του πούμε, ορίστε κύριε το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο, τι θέλεις, σας τα λέγαμε εμείς, έχει και η Τουρκία κάποια δίκια. Άρα κύριε Μάζη λέτε ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εν λευκό δεν σας λέει τίποτα. Πρέπει να είναι πολύ σαφές το πλαίσιο στο οποίο πας. Σωστά. Το νομικό εργαλείο πρέπει μέσα στο συνυποσχετικό, έτσι, να ορίζεται σαφώς και το νομικό εργαλείο και από τις δύο πλευρές. Αλλιώς και ο καημένος ο αστερίσκος του Βενιζέλου πάει περίπατο. Λέει ο φίλος μου στρατής εδώ, πείτε στον κύριο Μάζη ότι με την Αίγυπτο, χωρίς γραμμές και ευθείες γραμμές βάσης, με 6 μίλια χαράξαμε που χαράξαμε τη μερική οριοθέτηση. Απαντήστε στον αγαπητό ακροατή ότι αυτό είπα. Με μειωμένες επίρειες είπα. Ναι. Δημιουργούν ουσιαστικά τι? Δεδικασμένο. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε αυτήν τη φορά έστω και εκ των υστέρων να διορθώσουμε κάποια δεδικασμένα και να πάμε με ένα συνυποσχετικό σοβαρό στη Χάγη, διότι δεν είναι η λέξη συνυποσχετικό αυτή που καθαγιάζει τα πάντα, πρέπει να δούμε και το περιεχόμενο του συνυποσχετικού. Αυτό είναι το κλειδί, λέτε. Το περιεχόμενο του συνυποσχετικού έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι τα προτινόμενα νομικά εργαλεία, ένα, και δεύτερον είναι τα θέματα τα οποία θα συζητηθώ. Δεν είναι μόνο τα θέματα, είναι και τα νομικά εργαλεία. Να το καταλάβουμε αυτό και να μην λέμε στον κόσμο
επιπολαιότητες. Άρα λέτε, μη σπεύσουμε εδώ να διαμορφώσουμε κλίμα έτσι και στο βάθος, έτσι, δεν το ξέρουμε, το πιο πιθανό είναι να μην το έχουμε, αλλά έχουμε ένα συνυποσχετικό, α, ωραία, του σύραμε σε συνυποσχετικό, δεν είναι έτσι, λέτε. Μα τι, μα εδώ διαβάζω ανοησίες του τύπου ότι νικήσαμε. Να μην πω ακριβώς τον τίτλο του θέματος, γιατί θα φανερωθεί ο αρθρογράφος και δεν θέλω. Λοιπόν, τι νικήσαμε, τι ακριβώς, ότι παραλάβαμε ουσιαστικά τη λίστα των απαιτήσεων Καλίν και ήταν εκεί και ο Καλίν για να είναι σίγουρος ότι θα τη δώσουν. Πέρα λοιπόν από το τυπικό ότι από ό,τι βλέπετε οι διερευνητικές μέχρι το Μάρτιο, όπως λέτε, θα τραβήξουν, γιατί το χαρτί εδώ είναι να μην γίνει καμία συζήτηση για τις κυρώσεις, στο βάθος λέτε ότι αν προκύψει εξέλιξη αυτή θα είναι γύρω από ένα συνυποσχετικό που θέλει προσοχή, αυτό τονίζεται πλέον. Αυτό τονίζω γιατί. Γιατί θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως νομικό και πολιτικό καθαγιασμό μιας ενδοτικής πράξεως. Όλη η φιλολογία εκεί καταλήγει. Ότι δηλαδή, προσέξτε, θα σας το πω πολύ ωραία όπως θα παρουσιαστεί, και θα σας πω μετά, ξανά θα σας επαναλάβω ορισμένα σημεία. Κοιτάξτε κύριοι, είναι καλύτερα να συζητάς, διότι αν δεν συζητάς πας σε πόλεμο. Μάλιστα. Ένα το κρότημα. Δύο. Εμείς συζητήσαμε. Μάλιστα. Ήταν επιτυχία. Δεύτερο. Τρίτο. Το ότι καταλήξαμε σε ένα συνυποσχετικό και εσύραμε στη Χάγη την Τουρκία που δεν ήθελε να πάει, ήταν μια μεγάλη νίκη της ελληνικής διπλωματίας. Η Χάγη τώρα θα βγάλει αυτά που θα βγάλει και θα πούμε μετά στον ελληνικό λαό. Στη Χάγη πήγαμε, βρε παιδιά, τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο? Όχι κύριοι, λέτε ψέματα. Διότι, πρώτον, ξαναλέω, το συνυποσχετικό ως έννοια από μόνη της δεν μας καλύπτει σε τίποτα. Το συνυποσχετικό το οποίο αναφέρει ρητός ότι τα δύο μέρη συνεφώνησαν, το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο, δηλαδή το δικαστήριο της Χάγης, να δικάσει βάση της Άγκλος 3 του 1982 του Μοντέκο Μπέι της Τζαμάικα, λέει πράγματι κάτι σοβαρό. Αυτό είναι το νομικό του κομμάτι. Το δε πραγματολογικό του κομμάτι είναι τα θέματα. Τα θέματα θα πρέπει σαφώς να είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Γι' αυτό λοιπόν λέμε τόσο καιρό εμείς που μιλάμε, εν πάση περιπτώσει, λέμε ασκήστε το κυριαρχικό δικαίωμα της, του κλεισίματος των κόλπων, της χαράξεως των γραμμών βάσεως, της διευρύνσεως, της επεκτάσεως στα 12 ναυτικά μίλια και μετά πάμε να συζητήσουμε. Και να συζητήσουμε πώς? Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις σαφώς καταγεγραμμένες στο συνυποσχετικό. Όλα τα άλλα για σας είναι τρόπος να σερβιριστεί μια υποχώρηση λοιπόν. Αυτό μου λέτε. Και με σφραγίδα δικαστηρίου Χάγης. Αυτό υποστηρίζετε. Ναι, ναι. Για να μπορέσει να το φάει πιο εύκολα ο μέσος Έλληνας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μάζη, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτή την... Και ήθελα να προσθέσω και κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Άκουσα τον κύριο Δένδια να μιλάει για Ήμβρο και Τένεδο. Ερώτησης. Τα έθεσαν αυτά τα θέματα χθες? Δεύτερον, άκουσα τον κύριο Σαμαρά να μιλάει για επεκτατιστές τους οποίους μόνο τους αναχαιτίζεις. Και ότι η Χάγη, και πολύ δίκιο έχει, και ότι η Χάγη αυτή τη στιγμή είναι καγίδα. Αυτό είναι το νόημα. Δίκιο έχει. Πέστε μου σας παρακαλώ, εάν αυτά τα πράγματα τα οποία λέω συμβούν, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Σαμαράς ποια στάση θα κρατήσουν? Με αυτό ήθελα να τελειώσω. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ για τη σημερινή οπτική, γιατί νομίζω ότι με απλό τρόπο εξηγείτε στον πολύ κόσμο τι πρέπει να περιμένει και τι πρέπει να καταλάβει αν δεν το δει ότι έχει ετοιμαστεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Μα μας λένε ότι είναι απόρριτα αυτά και δεν τα λένε ούτε στους αρχηγούς των κομμάτων.
Μα είναι δυνατόν. Καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν, να κυρώσουν τέτοιου είδους εθνικής σημασίας συμφωνίες και δεν ξέρουν τι έχει συζητηθεί από το 2002 μέχρι το 2015. Δεν λέω να βγούνε να τα μοιράζουν στην λαϊκή αγορά. Λέω να κάνουν με την ρήτρα του απορρίτου ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με τα πρακτικά αυτών των συνομιλιών από το 2002 μέχρι το 2015. Είναι παράλογο όταν παίζεται η τύχη του έθνους. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται εθνοπατέρες. Δεν πρέπει ο εθνοπατήρ να ξέρει τι συζητούσαν τα παιδιά του. Ιωάννης Μάζης, καλημέρα κύριε Μάζη. Να είστε καλά.